φίλοι παρατηρητή, σήμερα Σάββατο είμαστε στο γήπεδο του Αγίου Γεωργίου, τοπικός Απόλλωνα, που δέχεται τα Καβάσελα και παίζονται με γύρω στα 15 λεπτά. Μόλις προηγήθηκε η γηπεδούχος ομάδα με 1-0 με κοντινό πλασέ του Χάρη Παραστατίδη. Τώρα τα Καβάσελα προσπαθούν να επιτεθούν. Δίπλα μας ο πρόεδρος της ομάδας, ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Βασίλη, συγχαρητήρια για το γκολ, για την επίτευξη, να μας πει και πράγματα για τη φετινή προσπάθεια της ομάδας και τους στόχους και γενικότερα την εικόνα της πορεία. Κάθε χρόνο ξεκινάμε με τον ίδιο στόχο, εδώ και 7 χρόνια στην κατηγορία. Βλέπουμε παράλληλα και πλάνα, Βασίλη. Και ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να δουλευτούν τα ταλέντα που υπάρχουν στην περιοχή Είχατε μας. Είχατε μερικά τυχεία αποτελέσματα στο ξεκίνημα, έτσι. Αυτό με βάση τη δυναμικότητα των παικτών. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, γιατί στηριζόμαστε πάντα στα δικά μας παιδιά, σε ανθρώπους που, σε παιδιά, σε νέα ταλέντα που θέλουν να αναδειχθούν, που πρέπει να τους βοηθήσουμε να αναδειχθούν και δεν προσπαθούν, δεν επιλέγουμε και δεν έχουμε επιλέξει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να στηριχτούμε σε έτοιμους παίχτες, τους οποίους μπορούσαμε να βρούμε από την κατηγορία. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να, στην αρχή η ομάδα μέχρι να ξεκινήσει, ναι, ναι, να έχει πάντα κάποια, τις περισσότερες φορές να έχει κάποια άτυχα αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό βέβαια δεν μας στεναχωρούσε εμάς που ξέραμε την ομάδα από κοντά, γιατί ξέραμε και ότι η ομάδα έχει αυτό που χρειάζεται για την κατηγορία. Και έχει πολύ λίγο και πλούσιο πάγκο, έχει να πούμε, πλούσιο δουλεμένη πάγκο, ομάδα, έχει, εμπειρία έχει όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς είχαμε πολλούς τραυματισμούς στην αρχή, οι οποίοι, ναι, οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικοί για τις απώλειες των βαθμών. Κατά τα άλλα είχαμε τρόπους να τα ξεπεράσουμε, τα ξεπεράσαμε και πιστεύω ότι η ομάδα τώρα είναι σε καλό δρόμο. Ωραία. Τώρα λοιπόν βρίσκει τον εαυτό της μέσα από τις νίκες, λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, τα αποτελέσματα ήρθανε, έστω και αργά. Και την επιστροφή των τραυματιών. Και την επιστροφή των τραυματιών. Βασίλη, να σας συγχαρούμε και για την εκλογή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέρειας με την ομάδα της Χαρούλας του Τζόγλου, της νεοεκλεγμένης δήμαρχης, του διευρυμένου δήμα, και να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία και στην επαγγελματική σου ζωή, αλλά και βεβαίως σε ενασχολήσουμε τα κοινά, έτσι, γιατί είναι πλούσια μη τι άλλο, και με την ομάδα και τώρα και από θέση Δημοτικού Συμβούλου. Κάθε επιτυχία, Βασίλη, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, και θα ευχαριστήσω